Δόκτωρ Θεόδωρος Λιόλιος, καθηγητής πυρηνικής φυσικής και οπλικών επιστημών στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, αναπληρωτής κοσμήτων στη σχολή Ευελπίδων. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Λάβρο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είμαστε και πάλι μαζί. Τι σημαίνει η πρόθεση της Ρωσίας να στείλει πυρηνικά στο διάστημα όπλα? Όπως είχα προβλέψει από την αρχή του πολέμου, αργά ή γρήγορα η Ρωσία θα αρχίσει να αποσύρεται από τις διεθνείς συνθήκες ελέγχου πυρηνικών όπλων και βαλιστικών πυράβλων, και βλέπουμε ότι τώρα η γνωστή Outer Space Treaty, η συνθήκη του εξωτερικού διαστήματος, είναι ουσιαστικά ο επόμενος στόχος της Ρωσίας, και θα έπρεπε να το έχουν σκεφτεί οι ΗΠΑ, διότι αυτή η συμφωνία, η οποία έγινε το 1967 και έχει υπογραφεί από πολλούς, και βέβαια και από την Ελλάδα, αλλά εκτός από χώρες όπως είναι η Κίνα και η Βόρειος Κορέα, αυτή η συνθήκη απαγορεύει την χρήση πυρηνικών όπλων στο διάστημα, δοκιμών ή την τοποθέτησή τους, και είχε διασφαλίσει ότι ο πλανήτης δεν θα επέστρεφε στο μεσαίωνα, διότι αυτό θα προκληθεί, όπως θα σας τεκμηριώσω τεχνικά στη συνέχεια, αν υπάρξουν εκρήξεις πυρηνικών όπλων ή έστω δοκιμές στο διάστημα. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η συνθήκη, η συνθήκη του εξωτερικού διαστήματος, ξεκίνησε το 1967 και συνδέεται με την κρίση στην Κούβα. Διότι η τελευταία δοκιμή των Ηνωμένων Πολιτειών στο διάστημα ήταν η δοκιμή επικεφαλής αστερίας, έγινε το 1962, παράλληλα με την κρίση της Κούβας. Και τότε η Ρωσία έκανε και αυτή αντίστοιχες πυρηνικές δοκιμές στο διάστημα σε μια μορφή πυρηνικών λεονταρισμών. Όταν λέμε διάστημα, για τι απόσταση μιλάμε? Μιλάμε για 100 χιλιόμετρα και πάνω. Ξέρεις, το διάστημα έχει διάφορες διαβαθμίσεις. Ναι, ναι. Μιλάμε για, καλύτερα να το πούμε, εκατοντάδες χιλιόμετρα από την επιφάνεια της, της Γης. Και για να σου δώσω να καταλάβεις και για τους ακροατές μας, η τελευταία πυρηνική δοκιμή του 1962 που ανέφερα προηγουμένως έγινε σε ένα ύψος 400 χιλιόμετρων. Δεν το λες και μακριά, έτσι? Ναι, δεν είναι και πολύ κοντά. Έχουμε φύγει από την ατμόσφαιρα και αξίζει να πούμε για την σημαντική αυτή δοκιμή. Είχε μια ισχύ περίπου 1,5 μεγατόνο. Για να καταλάβουμε, η έκρηξη στην Χιροσίμα και στον Ναγκασάκι ήταν περίπου 10-15 κιλοτόνους. Αν πολλαπλασιάσεις με 10, έχεις 150 κιλοτόνους, και αν πολλαπλασιάσεις με 100, πηγαίνουμε πλέον σε αυτή την ποσότητα, στον 1,5 μεγατόνο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ήταν περίπου 100 φορές περισσότερο. Αυτό που θέλω να πω τώρα είναι ότι εκείνη η έκρηξη, για να καταλάβετε τι θα συμβεί σε μια έκρηξη στο διάστημα. Η τελευταία λοιπόν έκρηξη του 1,5 μεγατόνου που έγινε στον Ειρηνικό ωκεανό, σε αυτό το ύψος που ανέφερα, προκάλεσε ζημιές σε μια ακτίνα 1.000 χιλιόμετρων. Έφτασε δηλαδή μέχρι τη Χαβάη και προκάλεσε ζημιές στα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα και γιατί το προκαλεί? Κατά την έκρηξη στο διάστημα, Λάμπρο, δεν έχουμε ατμόσφαιρα γύρω μας. Με αποτέλεσμα να μην έχει οστικό κύμα. Συχνά ρωτώ τους ευέλπιντες και τους αξιωματικούς σαν άσκηση, εάν γίνει μια έκρηξη στο διάστημα ενός χημικού εκρηκτικού και είμαστε κοντά, θα κινδυνεύσουμε? Η απάντηση είναι: δεν θα κινδυνεύσουμε καθόλου από το αστικό κύμα, διότι δεν υπάρχει ατμόσφαιρα. Όμως τα θραύσματα έχουν κινητική ενέργεια, το οποίο μπορούν να μας αγγίξουν. Το αστικό κύμα λοιπόν δεν υπάρχει στο διάστημα. Ο μοναδικός τρόπος να καταστρέψεις στο διάστημα είναι είτε με όπλο κινητικής ενέργειας, με θραύσμα, είτε με ακτινοβολίες που βγαίνουν από εξωατμοσφαιρικές πυρηνικές εκρήξεις. Μια πυρηνική έκρηξη λοιπόν, σας θυμίζω, όλοι έχετε δει σε βίντεο το πρώτο φλας που βγαίνει, το ακαριαίο, βγάζει ακτίνες γάμα. Αυτές οι ακτίνες γάμα είναι που έκαψαν ακαριαία τους Ιάπωνες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Αυτές οι ακτίνες γάμα λοιπόν, που κινούνται με την ταχύτητα του φωτός, έχουν ως αποτέλεσμα να χτυπούν τα άτομα της γύρω περιοχής, ενώ τα άτομα, τα στοιχεία, και να δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικό παλμό. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να μείνει στους ακροατές είναι διαστημική πυρηνική έκρηξη. Δεν έχουμε οστικό κύμα, δεν κρεμίζει κτίρια δηλαδή αν υπήρχαν. Έχουμε όμως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, φως, πολύ ισχυρό, ακτίνες γάμα, που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικό παλμό. Δηλαδή ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται στο χώρο και όταν προσκρούσει σε ηλεκτρονικά κυκλώματα τα καταστρέφει. Λιώνουν, υπερθερμαίνουν, υπερφορτίζονται. Έτσι λοιπόν, μία έκρηξη σε ένα ύψος εκατοντάδων χιλιόμετρων από την επιφάνεια της Γης θα καλύψει, με το φαινόμενο της Μέδουσας, the Medusa effect όπως ονομάζεται, θα καλύψει μία ακτίνα εκατοντάδων χιλιόμετρων,
με ηλεκτρομαγνητικό παλμό που θα καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει τριβή της ατμόσφαιρας της δίνει μεγαλύτερη εμβέλεια, μεγαλύτερη ακτίνα. Ναι, της δίνει την ευκαιρία οι ακτίνες γάμα και τα ηλεκτρόνια που δημιουργούνται να δημιουργήσουν τον ηλεκτρομαγνητικό παλμό, ο οποίος δεν έχει πλέον το πρόβλημα της ατμόσφαιρας. Mm. Αυτά εισέρχονται στο εσωτερικό, χτυπούν πάνω στην ιονόσφαιρα και με ένα περίπλοκο τρόπο αυτό που θα μείνει στους ακροατές είναι ότι δημιουργείται ηλεκτρομαγνητικό κύμα που καταστρέφει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Αυτό σημαίνει, αγαπητέ φίλε, ότι εάν υπάρξουν τέτοιες εκρήξεις, όλη η περιοχή από κάτω πηγαίνει στην εποχή του Μεσαίωνα. Καταστρέφονται όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Τι λέει τώρα ο Πούτιν λοιπόν? Ότι αν αποσυρθεί από αυτή τη συνθήκη και τοποθετήσει διαστημικά πυρηνικά όπλα, δεν καταστρέφονται μόνο οι δορυφόροι της περιοχής που θα γίνει η έκρηξη, αλλά όλος ο ηλεκτρονικός πολιτισμός κάτω από το σημείο της έκρηξης. Είναι μια βροχή λοιπόν από ένα ηλεκτρομαγνητικό παλμό ο οποίος κινείται με ταχύτητα του φωτός και καταστρέφει, να φανταστείτε, μια ζώνη εκατοντάδων χιλιόμετρων. Ανοίγει λοιπόν ένας τεράστιος κλάδος πλέον εξωδιαστημικού πολέμου και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει όλους, διότι μέχρι τώρα επιτρέπονταν, ξέρεις, να γίνουν δοκιμές σε βαλιστικούς πυράβλους οι οποίοι δεν έφεραν κεφαλές, γιατί και αυτοί μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα. Η τοποθέτηση όμως, η τοποθέτηση δορυφόρων οι οποίοι φέρουν πυρηνικά όπλα, θερμοπυρηνικά, ισχύως μεγατόνων, σημαίνει ότι ανά πάσα χρονική στιγμή, αν δεχτεί επίθεση η Ρωσία και αυτά ενεργοποιηθούν, πλέον ο πλανήτης δεν θα καταστραφεί με αυτό το νέφος που βλέπουμε συχνά στις εκρήξεις, γιατί δεν θα υπάρξει ραδιενεργό νέφος, στο διάστημα δεν υπάρχει νέφος, θα καταστραφεί ο ηλεκτρονικός πολιτισμός μας. Όλα θα σβήσουν, ό,τι υπάρχει σε μαγνητικούς δίσκους ή αν θέλετε ακόμη και σε δίσκους, SSD δίσκους, θα καταστραφούν όλα τα δεδομένα. Αυτή είναι η απειλή. Και ίσως να είμαστε κοντά δηλαδή σε ένα όπλο Doomsday, θα το θυμάστε αυτό και από την κινηματογραφική ταινία, ένα όπλο που μπορεί να μας μεταφέρει πίσω στο Μεσαίωνα. Αυτή είναι η ισχύς. Υπάρχουν να πω το εξής. Ναι. Θυμηθείτε ότι στη Χιροσίμα η έκρηξη που έγινε των 15 κιλοτόνων δεν επηρέασε το Enola Gay και τα αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν. Ναι, ναι, και δεν υπήρξε ένας ηλεκτρομαγνητικός παλμός εκεί, γιατί ήταν κοντά στην επιφάνεια, υπήρχε η ατμόσφαιρα. Έξω από την ατμόσφαιρα, όπως σας θυμίζω η επιχείρηση Αστερίας, στο γενικότερο πρόγραμμα Fishbowl, ηχθιόγυαλα, έτσι ονομάστηκε, ακούγεται λίγο αστείο, αλλά έτσι ήταν, σε αυτή την επιχείρηση αποδείχτηκε ότι μπορεί μια τέτοια έκρηξη να μας μεταφέρει στο Μεσαίωνα. Υπάρχουν αντίμετρα. Αντίμετρα είναι καταρχήν να παραμείνουμε στη συνθήκη του εξωτερικού διαστήματος, γιατί νομίζω ότι το έχουν παρακάνει λίγο οι Αμερικάνοι σε αυτό το θέμα. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί η κατάργηση της μιας συνθήκης μετά την άλλη προκαλεί τεράστιο κίνδυνο. Το δεύτερο, αν θες να μπεις αντίμετρα σε μια ηλεκτρονική συσκευή, βεβαίως υπάρχει τα σύγχρονα όπλα. Καλά, ναι. Έχουν τον λεγόμενο κλωβό Faraday, δηλαδή ένα ηλεκτρομαγνητικό κλωβό, ένα μεταλλικό κουτί αν θέλεις, που αν κλείσει ένα τεθωρακισμένο μέσα σε αυτό ή ένα άλλο όπλο γενικότερα, ένα οπλικό σύστημα, μπορεί να προστατευτεί από τον ηλεκτρομαγνητικό παλμό σε κάποιο βαθμό. Αλλά οι ασπίδες αυτές, οι ηλεκτρομαγνητικές ασπίδες, οι κλωβοί Faraday που μπορούν να δημιουργηθούν, αλλάζουν τελείως τη δομή του όπλου και είναι σαν να πηγαίνει κάποιος να πολεμήσει φορώντας μια πολύ βαριά πανοπλία. Άλλα εννοώ και άειλα τύπου άειλα αντίμετρα, δηλαδή άλλη θόλος αντιηλεκτρομαγνητικός δεν μπορεί να υπάρχει. Ο ηλεκτρομαγνητικός παλμός περνάει εύκολα από άλλους θόλους και αυτά που ακούτε πολλές φορές ότι δίνουν κάποια χαϊμαλιά και κάποια αμπρελόκ και τα λοιπά για να γλιτώσουν από την ακτινοβολία της κεραίας ή την ακτινοβολία του Wi-Fi, αυτά είναι ανοησίες. Το ίδιο πράγμα προσπαθούν να κάνουν αυτοί, να πείσουν ότι το ηλεκτρομαγνητικό κύμα που προκαλείται από τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μπορεί κάποιος να το σταματήσει με κάποια τέτοια μικροαντικείμενα. Δεν σταματάει έτσι. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα θέλει κλωβό, θέλει ένα μεταλλικό πλαίσιο το οποίο δεν θα επιτρέψει τις ηλεκτρομαγνητικές γραμμές να περάσουν στο εσωτερικό. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο ηλεκτρομαγνητικός παλμός μπορεί να φτάσει πολύ βαθιά και να καταστρέψει ένα πολύ μικρό ηλεκτρονικό κύκλωμα. Κοίταξε, δεν χρειάζεται να προκληθεί καταστροφή με τη μορφή που βλέπουμε στις εκρήξεις. Αν καεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, μπορεί να καταστρέψει δηλαδή ηλεκτρικά κύκλωματα πολύ ευαίσθητα και να σταματήσουν ακόμη και τα νοσοκομεία να δουλεύουν. Ναι.
Άρα θα βγουν εκτός και οπλικά συστήματα πέραν, των υποδομών, των πολιτικών υποδομών, ενώ των κρίσιμων, ηλεκτρικό, υγεία κλπ. Θα βγουν εκτός και τα οπλικά συστήματα, έτσι. Ναι, ναι, γι' αυτό και τόσο καιρό, σας είπα από το 67 και μετά, δεν έχουν γίνει καθόλου δοκιμές, ενώ επιφανειακές δοκιμές και υπόγειες δοκιμές έγιναν και πολύ αργότερα. Αυτά σταμάτησαν νωρίς. Κατάλαβαν τότε οι μεγάλες δυνάμεις ότι εδώ παίζουμε με την καταστροφή του πολιτισμού μας. Δεν είναι απλώς να υπάρξει ένα οστικό κύμα ή η μόλυνση μιας μικρής περιοχής. Άρα η Ρωσία καταφεύγει στην ίστατη απειλή, έτσι. Ναι, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Γι' αυτό τους βλέπεις τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ταραχθεί, γιατί πρέπει να κάνουν τα ίδια και πρέπει να πούν στους πολίτες τους ότι κινδυνεύουν πλέον να χάσουν τα κινητά τους, να χάσουν την ηλεκτροδότηση, να σταματήσουν τα πάντα σε περίπτωση έκρηξης, χωρίς να έχει καταστραφεί κανένα κτίριο και χωρίς να υπάρξουν και θύματα. Είναι φοβερό αυτό. Είναι ένας εφιάλτης που δεν μπορούν να τον πούν. Πώς να πεις στη σημερινή νεολαία, ξέρεις ότι από αύριο δεν θα έχεις ρεύμα και δεν θα έχεις Wi-Fi και κανένα ηλεκτρικό σύστημα. Άρα εδώ το Mutual Assured Destruction δεν δουλεύει έτσι. Ναι, δεν δουλεύει με την έννοια ότι χωρίς να υπάρξει καταστροφή, κλείνεις το διακόπτη, κλείνεις το ρεύμα, ναι, κατανοητό, ναι, σε μια περιοχή. Ναι. Είναι φοβερό αυτό ως έννοια. Ναι, ναι. Γιατί σου λέω ότι, ναι, μπορεί να, για παράδειγμα, μπορεί κανείς να κάνει μια δοκιμή, μια πυρηνική δοκιμή στο διάστημα και να πει έκανα στο διάστημα, δεν σας πείραξα, και να έχει σβήσει πολιτείες ολόκληρης της Αμερικής. Παίζουμε τη φωτιά, Ρώση. Λοιπόν, μάλιστα, ωραία. Για να δούμε. Για να δούμε αν από το στάδιο της απειλής θα περάσει στην πράξη. Μετά πάμε σε άλλη πίστα, έτσι, άλλο επίπεδο. Εάν γίνει τέτοια έκρηξη, τότε έχουμε πόλεμο. Να ρωτήσω κάτι. Πυρηνικά αυτή τη στιγμή, σε τροχιά, πυρηνικά όπλα υπάρχουν? Όχι. Όχι. Αυτό απαγορεύει, ναι, η συνθήκη του, ναι, εξωτερικού διαστήματος, ναι, 62, να μην τοποθετηθούν πυρηνικά όπλα εκεί. Και επίσης, δεν θα εκπλαγώ, γιατί μέσα στη συνθήκη αναφέρεται και η Σελήνη, το να τοποθετηθούν τέτοια όπλα και στη Σελήνη. Ναι, μεν είναι δύσκολο να περπατήσει εκεί πέρα ένας άνθρωπος, αλλά πολύ εύκολα μπορεί να προσελινωθεί ένα όχημα και να έχει εκεί ένα πυρηνικό όπλο, μια δοκιμή, και να το χειρίζονται εξ αποστάσεως. Άρα αυτή τη στιγμή δορυφόροι οπλισμένοι με πυρηνικά δεν υπάρχουν στη σέτροχια, έτσι? Σύμφωνα με τις συνθήκες, ναι. Κανείς βέβαια δεν είναι μέσα στο δορυφόρο να το πει, αλλά πιστεύω ότι κανείς δεν θα το έκανε αυτό, γιατί θα ήταν παραβίαση της συνθήκης και θα είχε αντίμετρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.